Σάρα, καλημέρα. Ένατη μέρα σήμερα που οι πυροσβέστες και θελοντές δίνουν μάχη με τις φλόγες. Βέβαια, έχουμε μια πιο ήπια κατάσταση, μια καλύτερη εικόνα στα περισσότερα μέτωπα. Προηγήθηκε όμως μια πολύ δύσκολη νύχτα με το τραγικό δυστύχημα και των δύο πιλότων. Ευχηθώ τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο ανθρώπων και να βρουν τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσουν όλο αυτό που συμβαίνει. Ανυπολόγιστη η ζημιά, όπως και να έχει στη Ρόδο, με πάνω από 110.000 στρέμματα να έχουν καεί. Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, οι αναζωπυρώσεις που εκδηλώθηκαν στο νησί είναι κυρίως στην νοτιοανατολική πλευρά της Ρόδου. Γι' αυτό το λόγο, χθες εκδόθηκαν και τρία μηνύματα από το 112 για να εκενωθούν οικισμοί Βάτη, Πλημμύρη και Λαχανιά, καθώς και το Γενάδη προς ασφαλές κατευθύνσεις. Τώρα, όσον αφορά την Κέρκυρα, έχουμε και εκεί, υπάρχει ύφεση, υπάρχει μια καλύτερη εικόνα. Εχθές ήταν δύσκολη ημέρα, υπήρχε εκένωση στο χωριό Λούτσες προς Χαράβη. Στα Δερβενά και τώρα Αχαΐας υπάρχουν επίσης μικρότερες ενεργές εστίες που αντιμετωπίζονται και έχουν οριοθετηθεί. Στην Κάριστο να πω ότι βρέθηκε νεκρός τελικά ο 41χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν κάποιες μέρες τώρα σε ένα σημείο στο βουνό που πέρασε η φωτιά. Ο άνθρωπος έτρεχε να σώσει τα πρόβατά του, ωστόσο όλο αυτό δεν κατέληξε καθόλου αισίως. Αυτή είναι η εικόνα από τα κυριότερα μέτωπα και ελπίζουμε σήμερα, που επίσης θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, να μην έχουμε έντονες αναζωπυρώσεις. Βέβαια, είμαστε φιδωλοί με τις ελπίδες μας και την αισιοδοξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάρα, για το ρεπορτάζ σου.